βασιλικά! Εμείς δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια, γιατί εμείς της περιοχής γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από τον οποιονδήποτε αν είναι απαραίτητη αυτή η υπηρεσία να συνεχίσει τη λειτουργία της ή όχι. Έχουμε συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο όγκο υπογραφών. Το ΕΛΤΑ Βασιλικών εξυπηρετεί 13.000 πολίτες και όχι μόνο της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών. Εξυπηρετούνται και δύο κοινότητες από άλλο Δήμο. Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Για να διαμαρτυρηθούμε για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, του καταστήματος των ΕΛΤΑ στα Βασιλικά, την έδρα του πρώην Δήμου Βασιλικών. Αυτό υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και τους αναγκάζει για την παραμικρή υπηρεσία που αφορά τα ΕΛΤΑ να μεταβαίνουν στην έδρα του Δήμου. Είναι απαράδεκτο, διαμαρτυρόμεθα και ζητούμε την επαναληπτουργία αυτού του καταστήματος. Είναι άλλο ένα πλήγμα για την ενότητα των Βασιλικών. Επί της ουσίας, με την απόφαση για να κλείσει το ταχυδρομείο, υποβαθμίζεται η ζωή χιλιάδων κατοίκων, ανθρώπων δηλαδή απλών συνταξιούχων, αγροτών που θα κληθούν καθημερινά να ταλαιπωρούνται για να εξυπηρετηθούν για τις ανάγκες τους. Εμείς λέμε πως η όλη αυτή προσέγγιση και η κυβερνητική πολιτική που λέει ότι ζυγίζουμε κόστος-όφελος δεν μπορεί να ισχύει στα ΕΛΤΑ. Είναι μια επιχείρηση όπως την κάνουν, που όμως παρέχει κοινωνικό έργο και πρέπει να είναι καθολική και να εξυπηρετεί τους πάντες. Άρα λοιπόν απαιτούμε με τη σημερινή μας συγκέντρωση να μείνουν τα ΕΛΤΑ στα Βασιλικά και να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την ταφόπλακα που μας βάζουν στα Βασιλικά. Αυτή είναι μια αγροτική περιοχή με ορεινό όγκο, με δύσκολο που περνάμε τα πιο δύσκολα από όλα τα χρόνια, να θέλουμε να εξυπηρετηθούμε, να πάμε στη Θέρμη, να φάμε μια μέρα, να ψάχνουμε μια μέρα να παρκάρουμε. Δεν πάει άλλο μέχρι εδώ. Αν δεν γυρίσουν να μας δουν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Προφανώς και η σημερινή κινητοποίηση των κατοίκων είναι πέρα για πέρα δίκαιη. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια και ρεαλιστικά. Το κατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βασιλικά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Μπορεί η κυβέρνηση, αν θέλει, να το κατορθώσει και να μην επικαλείται τις φτηνές δικαιολογίες για το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί όπως έκανε με την έκταση για να τη δώσει στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας από το ΤΑΙΠΕΔ για 760 στρέμματα, το ίδιο μπορεί να κάνει και με τα ΕΛΤΑ συνολικότερα και στα Βασιλικά. Είναι θέμα αποκλειστικά κυβερνητικής ευθύνης, δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και οι κάτοικοι μπορούν και πρέπει να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.